Να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Τώρα όμως ας έρθουμε στα ελληνοτουρκικά. Για πάμε λοιπόν. Ανακοινώθηκε, ναι, 25η Ιανουαρίου ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ουσιαστικά έγινε σε δύο δόσεις η ανακοίνωση. Η πρώτη δόση ήρθε από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών το μεσημέρι, περίπου μία η ώρα το μεσημέρι, ώρα Τουρκίας. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών του ψευδοκράτους, εκεί ο Τσαβούσογλου κάνει μια απλή δημόσια πρόσκληση προς την Ελλάδα για την έναρξη των διερευνητικών επαφών. Όμως χωρίς ημερομηνία ακόμα, θα γίνει. Ακριβώς. Χωρίς ημερομηνία. Και αμέσως μετά όμως έβαλε και μια δεύτερη πρόσκληση για τα Τύρανα. Να συναντηθούν οι δύο υπουργοί εξωτερικών, ο κ. Δένδιας και ο κ. Τσαβούσογλου, στα Τύρανα, αμέσως μετά τις διεθνικές επαφές. Χωρίς να υπάρχει, τουλάχιστον η ελληνική πλευρά λέει, μια τέτοια προσυνεννόηση. Ο Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι ήδη είχε γίνει μια τέτοια πρόσκληση. Εγώ γνωρίζω ότι πράγματι έχει γίνει, τουλάχιστον έτσι μου έχουν πει εδώ, όχι έχει πράγματι. Ναι. Μου είχαν πει ότι πριν τις 24 Δεκεμβρίου, εγώ είχα ακούσει ότι υπάρχει μια πρόσκληση για συνάντηση προς τον κ. Δένδια. Και νομίζω το υπονοούσα εδώ, το καταλαβαίνατε όλοι. Αλλά από εκεί πέρα η ελληνική πλευρά λέει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εντάξει, εμείς ακούμε και την ελληνική πλευρά και βεβαίως το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται. Από εκεί πέρα το βράδυ ήρθε αυτή η δημόσια, μετά τη δημόσια πρόσκληση, η επίσημη ανακοίνωση για 25 Ιανουαρίου. Και αφού είχε πει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι δεν ενημερώθηκε επισήμως, είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου και μετά έτρεξε το νερό, όπως είπε. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, συνεννόηση υπήρχε τώρα, δεν έγινε όλο σε μια μέρα. Α, είμαστε ειλικρινείς. Ναι, σωστό. Μην κοιτάμε τις επίσημες ανακοινώσεις, όπως στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που έλεγε ότι μιλήσαμε με τον Ερντογάν για το COVID. Εντάξει, Εντάξει, τα ακούμε και αυτά, αλλά ακούμε και όλες τις ανακοινώσεις, όπως και το τουρκικό Υπουργείο που λέει. Έτσι. Εντάξει, λοιπόν.